Τα προβλήματα γύρω από τον τουρισμό είναι γνωστά. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να διαφυλαχθεί και εξασφαλιστεί είναι η άφιξη των Ρώσων περιηγητών και φέτος στο νησί. Με αυτό ως ζητούμενο, ο Υπουργός Ενέργειας θα έχει δύσκολο έργο στη Μόσχα, κυρίως λόγω των συνθήκων που επικρατούν στην οικονομία της Ρωσίας. Η πρόθεσή μας είναι να συναντηθούμε με τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία που πετά στην Κύπρο, όπως και με τον μεγαλύτερο οργανωτή ταξιδιών, με στόχο να περιορίσουμε τις ενδεχόμενες απώλειες από την αγορά αυτή και να έχουμε όσο καλύτερα γίνεται μια τουριστική χρονιά 2015. Σχετικά με το θέμα του φυσικού αερίου και συγκεκριμένα κατά πόσον η Ρωσία συμπεριλαμβάνεται στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου και αν υπάρχει ενδιαφέρον από ρωσικές εταιρείες για δραστηριοποίηση στην Κύπρο, ο κ. Λακοτρύπης ήταν σαφής. Είχαμε κατά καιρούς κάποιο ενδιαφέρον από διάφορες εταιρείες, κυρίως ιδιωτικές. Και βεβαίως, αν υπάρξει και αυτόν τον ενδιαφέρον τώρα που θα επισκεφτούμε τη Μόσχα, θα το εξετάσουμε με την απαραίτητη σοβαρότητα. Πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο εταιρείο? Κυρίως είναι στην έρευνα και εξερεύνηση της στην ΑΟΣ μας. Αναφορικά με το αν θα συζητηθεί και το θέμα των κυρώσεων από την Ευρώπη, ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι βρίσκεται στην ατζέντα του Προέδρου της Δημοκρατίας.